Φορώντας κοστούμι χωρίς γραβάτα και βγάζοντας σέλφι με τους υποστηρικτές του στη διάρκεια εκδήλωσης για την ημέρα ανεξαρτησίας, ο Τζο Μπάιντεν επιμένει ότι θα μονομαχήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ για τον προεδρικό θόκο. You got me, man. I'm not going anywhere. Μια εβδομάδα μετά το καταστροφικό για τον ίδιο debate και ενώ προσπαθεί να πείσει ότι είναι έτοιμος για μια δεύτερη θητεία, ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει ακόμη μια γκάφα. By the way, I'm proud to be, as I said, the first vice president, first black woman to serve with a black president. Μπερδεύει τα λόγια του στη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξης και προκαλεί τεράστια σύγχυση παγκοσμίως για το τι θέλει να πει. Με το Λευκό Οίκο, ωστόσο, να σπέβδει να υποβαθμίσει τη σημασία του νέου φραστικού ατοπήματος. Ήταν ξεκάθαρο τι εννοούσε ο πρόεδρος. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα απολύτως φυσιολογικό μοτίβο ομιλίας για οποιονδήποτε άλλο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σίγουρα ήταν φυσιολογικό για τον Τζο Μπάιντεν. Το debate φέρνει debate για την υγεία του Τζο Μπάιντεν με το εξώφυλλο του Economist να καίει τον γυρασμένο πρόεδρο. Ένα πει για ηλικιωμένους με τον προεδρικό θηρεό δεσπόζει στο κέντρο, συνοδευόμενο από τον τίτλο «Αποκλείεται να διοικήσεις μια χώρα». Biden telling Democratic governors gathered at the White House Wednesday his plan is to stop scheduling events after 8 p.m. so he can get more sleep. That comment, according to sources, leaving some governors privately frustrated. Η αγωνία για την κατάσταση της υγείας του Αμερικανού Προέδρου διαχέεται και εκτός των τυχών του κόμματος, με τη χρυσή κληρονόμο της Disney να αναστέλει τις δωρεές στους δημοκρατικούς, προεξοφλώντας ήττα του κόμματος στις εκλογές, αν δεν αποσυρθεί ο Τζο Μπάιντεν. Στη Νέα Υόρκη και τον Χριστόδουλο Αθανασάτο, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα στη συνέντευξη που θα δώσει ο Τζο Μπάιντεν στον Τζορτζ Στεφανόπουλος. Είναι μια συνέντευξη που θεωρείται υψηλού ρίσκου και ως εκ τούτου καθοριστική εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα. Άλλωστε, σύμφωνα με τη διαρροή του New York Times την περασμένη εβδομάδα, ο Τζο Μπάιντεν, μιλώντας σε πολιτικό του σύμμαχο, είχε θέσει αυτή την εμφάνιση, αυτή τη συνέντευξη ως ορόσημο για να καταφέρει να αμβλύνει τις εντυπώσεις και να αλλάξει το κλίμα από το debate της περασμένης εβδομάδας. Γιατί θα είναι μια συνέντευξη η οποία θα είναι μεν βιντεοσκοπημένη, αλλά δεν θα υποβληθεί σε κανένα μοντάζ και ασφαλώς ο κύριος Μπάιντεν δεν θα έχει τη δυνατότητα οτοκιού. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο κύριος Μπάιντεν σήμερα, αναχωρώντας για το Wisconsin, όπου επρόκειτο να παρευρεθεί σε εκδήλωση της καμπάνιας του, όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ακόμη πως μπορεί να κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε καταφατικά και μονολεκτικά πως ναι. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε αυτή τη συνέντευξη, πώς θα πάει. Να δούμε αν αύριο θα είναι μια άλλη μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστόδουλε.